Φίλες και φίλοι, είμαστε στη Γορίτσα, στο λόφο του Βόλου που πολλοί έρχονται για τη βόλτα τους και εμείς είμαστε σε αθλητικό ντύσιμο για να κάνουμε τον περίπατό μας. Είμαστε μεσημέρι, δεύτερη μέρα του Πάσχα 2022. Χριστός Ανέστη. Καλησπέρα και από μένα, χρόνια πολλά σε όλους. Χριστός Ανέστη. Το αναστάσιμο μήνυμα να φωτίσει καρδιές όλων και βεβαίως να τελειώσει ο πόλεμος. Όσοι πιστεύουν στο μήνυμα του ανθρώπου, δεν είναι δυνατόν, ανεξαρτήτως πώς το βλέπουν γεωπολιτικά ή οτιδήποτε, να στηρίζουν έναν πόλεμο. Σαφέστατα. Το μήνυμα της Ανάστασης είναι ειρήνη, αγάπη, χαρά, ομόνια μεταξύ των ανθρώπων. Λοιπόν, εμείς είμαστε για μια ακόμη φορά εδώ στη Γορίτσα, στο Λόφο. Είχαμε βρεθεί την τελευταία φορά στα Έψιλον, έτσι Βασίλη, και πριν κάναμε ένα βιντεάκι που είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Πριν από περίπου δύο μήνες, ναι. Στα μέσα Φεβρουαρίου νομίζω. Και βρισκόμαστε για ακόμη μια φορά στο Λόφο της Γορίτσας, γιατί από ό,τι φαίνεται τα μυστήρια και τα σημεία που έχει να ανακαλύψεις δεν τελειώνουν. Και μόλις πρόσφατα, μόλις πριν λίγες μέρες, ανακαλύψαμε κάτι καινούριο. Ναι. Τυχαία με ένα φίλο, να πω τώρα που βρίσκομαι πίσω από την κάμερα, έτσι. Βρεθήκαμε εδώ πέρα. Ασχολείται λίγο κι αυτός με όλη αυτή την αναλυτική αναζήτηση και με οδήγησε σε ένα σημείο που βρήκαμε, φίλες και φίλοι, ένα τούνελ, το οποίο τόσα χρόνια ομολογόμουν εδώ πέρα δεν το είχα εντοπίσει. Άρα λοιπόν υπάρχουν σημεία που μπορούμε να ανακαλύψουμε και έχουν ιστορικό ενδιαφέρον. Και φυσικά, αφού μιλήσουμε λίγο, θα προχωρήσουμε προς τα εκεί, Βασίλη. Ναι. Να δούμε τι συμβαίνει με αυτό το τούνελ. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι όλη η Γορίτσα, το έχουμε πει και στο παρελθόν, διατρέχεται από τούνελ στο εσωτερικό, στο υπέδαφος. Ναι. Εδώ υπήρχε μια αρχαία πολιτεία με σημείο αναφοράς τα Έψιλον. Όλη η Γορίτσα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας αρχαιολογικός χώρος. Είναι κάτι το οποίο και η ίδια η αρχαιολογία αποδέχεται. Οπότε, όπως είπε και ο Μπιλ, με δεδομένο ότι δίπλα μας, ένα νέο χώρο που δεν έχουμε δείξει ποτέ πριν στο παρελθόν, έχουμε βρει ένα σημείο που καταδεικνύει ότι και εκεί υπάρχει ένα τούνελ που είναι άγνωστο στους περισσότερους, να σημειώσουμε ότι έχει πολύ μεγάλη αξία και το τι μας μετέφεραν περίπου το 2016 σε συνέντευξη που είχα κάνει για το πάνω κτίσμα της Γορίτσας, το Έψιλον, γιατί τώρα είμαστε εμείς σε ένα σημείο λίγο πιο κάτω και πριν το Έψιλον. Δηλαδή, όπως βλέπετε τώρα εσείς το φόντο πίσω μου, το Έψιλον είναι κάπου προς τα εκεί. Προς τα εκεί που δείχνω αυτή τη στιγμή, ναι. Οπότε μας είχαν πει άνθρωποι της πιάτσας το 16, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων που τώρα είναι 75 περίπου, ότι στα 18 τους περίπου, όταν ήταν έφηβοι, βάλτε πόσες δεκαετίες πριν, χρησιμοποιούσαν στοές που ξεκινούσαν από το παλιό λατομείο απέναντι από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Βόλου στους πρόποδες της Γορίτσας, τώρα εκεί είναι εγκαταστάσεις κάποιων διασωστών, και έμπαιναν με δαδιά στα χέρια, όρθιοι, μέσα από τη στοά, που τους έβγαζε μια μεγάλη διαδρομή από εκεί κάτω που σας λέω, μέχρι το Έψιλον, λίγο πιο δίπλα από εδώ που είμαστε τώρα, και μετά από το Έψιλον κατεβαίναν με νέα στοά, μέσω νέα στοάς, με τα δαδιά στα χέρια, όρθιοι, μέχρι την Παναγιά Τρύπα, το σημείο που είναι κάτω από εδώ από τη Γορίτσα, το παραθαλάσσιο. Μετά όλα αυτά μπαζώθηκαν, οι στοές μπαζώθηκαν, τις φράγησαν, κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί μόνο εδώ στο λόφο της Γορίτσας, αλλά έχει συμβεί και σε άλλους τόπους της Ελλάδος που υπάρχουν αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και ψιλοπερίεργα αρχαία κτίσματα που συνδέονται ίσως και με ένα προκατακλυσμιαίο πολιτισμό, να το πούμε ξεκάθαρα. Τα έχουν φράξει, τα έχουν μπαζώσει. Οπότε, αυτό είναι το δεδομένο και κάτι ακόμη να πω, να το υπενθυμίσω, γιατί είχα κάνει ένα οδηπορικό το 2009 στη Γορίτσα, ήταν το πρώτο πριν ακόμα ξεκινήσω τον κώδικα μυστηρίων. Μιλούσαμε με τους ιερείς, τον παλιό ιερέα στην εκκλησία που βρίσκεται στην κορυφή της Γορίτσας, της Οδόχου Πηγής, όπου μας έλεγε τότε εκείνος ο ιερέας, όταν του είχα θέσει τα ερωτήματα για τις στοές και όλα αυτά τα περίεργα, ότι όντως ναι, και η παράδοση της εκκλησίας και η αρχαία ιστορία του τόπου λέει ότι οι αγωνιστές του 1821, οι Έλληνες τότε, επί Τουρκοκρατίας, πήγαιναν στον πάνω εδώ ναό της Ορθοδοξίας, της εκκλησίας της Χριστιανικής, έδαιναν τα άλογα τους απ' έξω, μιλάμε τώρα για το 1821, έτσι εκείνη την περίοδο, και χρησιμοποιούσαν στοές για να διαφεύγουν από τους Τούρκους που τους έβγαζαν στα ίδια σημεία που μας περιέγραψαν το 2016, στα νεότερα χρόνια, οι άνθρωποι του Βόλου που σας είπα, οι καταστηματάρχες. Κάτι που καταδεικνύει, φίλες και φίλοι, ότι τις στοές αυτές τις βρήκαν μέχρι και οι αγωνιστές του 21, άρα ποιος τις έφτιαξε. Τις έφτιαξαν οι Βυζαντινοί, με ποια τεχνολογία, όταν δεν μαθαίνουμε ότι υπήρχε αυτή η τεχνολογία στα σχολικά βιβλία. Αν τις βρήκαν και οι Βυζαντινοί, τότε τις εκατασκεύασαν στα αρχαία χρόνια, στην αρχαία Ελλάδα, πάει πολύ με ποια πίσω, τεχνολογία. Λοιπόν.
Πάει πολύ πίσω λοιπόν. Θα έπρεπε να είχαν τεχνολογία που δεν τη διδαχθήκαμε ποτέ ότι την είχαν στα σχολεία. Οπότε, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο και άκρο σημαντικό, κάτι που επίσης μας είπαν οι άνθρωποι της πιάτσας εδώ στο Βόλο, το 16, είναι το εξής. Όταν έφταναν από τη Στοά στο λόφο της, στο Ε Γορίτσας, εκεί από κάτω, στο Ε, υπήρχαν δώματα. Εκεί υπήρχαν δώματα που τα είχαν βρει και οι Γερμανοί και τα χρησιμοποιούσαν οι Γερμανοί, γιατί είχαν πολυβολία εδώ οι Γερμανοί, του 40, κάνανε κανιονοβολισμούς από εδώ, στο Βόλο. Και οι Γερμανοί χρησιμοποίησαν τα δώματα που βρήκαν και τα βρήκαν και αυτά τα παιδιά τότε, που τώρα είναι 75, τα τέλη του 60-70 πότε. Και μπήκαν σε αυτά τα δώματα από κάτω και βρήκαν έναν ανενεργό όλμο από την εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, των Γερμανών λογικά. Και επίσης, στην ομίγυρή τους, στην παρέα τους, υπήρχε και μια φήμη, που δεν ξέρω αν μπορεί να επιβεβαιωθεί, αλλά υπήρχε μια φήμη ότι ένας γνωστός τους, που κι αυτός με, όχι ακριβώς με την ίδια παρέα, με μια άλλη παρέα, που έμενε σε κάποια συνοικία του Βόλου και αργότερα έγινε μηχανικός στην Αθήνα, είχε βρει, λένε, σε αυτά τα δώματα ένα αγαλματίδιο που μάλλον θα είχε να κάνει με την αρχαία εποχή του Ιάσονα, μια επίχρηση αγελάδα. Και βγήκαν τότε οι φήμες ότι αυτός μετά πήγε στην Αθήνα, έγινε πλούσιος. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να συνδέσει την πορεία αυτού του ανθρώπου στη συνέχεια και το αν έκανε λεφτά, επειδή μπορεί αυτό το πράγμα να το πούλησε, ξέρω εγώ, οπουδήποτε ή να το εκμεταλλεύτηκε. Επίχρηση αγελάδα, ναι, έτσι. Έτσι μου το είχαν μεταφέρει αυτοί οι άνθρωποι που σας λέω, που είναι άνθρωποι με μαγαζιά, ζουν, είναι εν ζωή στο Βόλο, 75άριδες, που πληρώνουν εφορία, που κάθε μέρα είναι, ναι, στην πιάτσα. Και μόλις λίγα χιλιόμετρα παραπέρα, Μπιλ, προς τον περιφερειακό, είχαν βρει μια επίχρηση μεγάλη όμως άμαξα. Και αυτό είναι μια φήμη. Ναι. Δεν ξέρω αν επιβεβαίνεται και αυτό. Καλά, σίγουρα, ναι. Είναι, ναι, μια φήμη όμως ότι την εποχή που ανοίγαν το θολωτό τάφο στον περιφερειακό του Βόλου, μιλάμε τώρα για μια δεκαετία νομίζω πίσω περίπου, ίσως και παραπάνω. Παραπάνω, ναι, ναι. Δύο δεκαετίες νομίζω. Ναι. Λένε ότι ήρθε ο στρατός, γιατί βρήκαν, λένε, μια επίχρηση άμαξα από την εποχή του Ιάσονα, τη βάλαν σε ένα κοντέινερ και την πήραν. Αλλά αυτό δεν είναι επιβεβαιωμένο, είναι μια φήμη. Επίσης, και άλλες φορές το έχουμε πει, λένε ότι εδώ στη Γορίτσα, μάλλον σε ένα σημείο λίγο πιο μακριά από τον κεντρικό λόφο, είχαν βρει, λένε, τα οστά ή το σκελετό ενός κεντάβρου. Ναι. Και ότι αυτός φυγαδεύτηκε ο σκελετός σε ένα πανεπιστήμιο στο εξωτερικό. Και αυτό μια φήμη που ποτέ δεν έχει επιβεβαιωθεί όμως για να πεις ότι είναι 100% αλήθεια. Ακούστηκαν μετά χίλια δυο ότι αυτός ο σκελετός τελικά ήταν ψεύτικος. Ότι αυτό το σκελετό τον κατασκεύασαν κάποιοι φοιτητές για να κάνουν πλάκα σε ένα πανεπιστήμιο της Αμερικής, όπου η φήμη έλεγε ότι ο σκελετός ο ελληνικός κατέληξε εκεί. Τέλος πάντων, είναι γεγονός πάντως ότι η Γορίτσα κρύβει πάρα πολλά. Και αυτό που μπορεί να δει κανείς είναι ότι υπάρχουν στοές σφραγισμένες που σχετίζονται με τον αρχαίο πολιτισμό. Και με το φωτεινό κύβο, Μπιλ. Το φωτεινό κύβο που ήταν κομμένο σαν να είναι, ναι, με λέιζερ δηλαδή κομμένο. Ναι, ναι, ναι. Που το επιβεβαίωνε τουλάχιστον ένας, ναι, ναι, φίλος ενός κολλητού μου. Το είδε, ο ίδιος λέει, ήταν κρυμμένος κάπου. Τώρα εντάξει, βέβαια πάντα παραμένει στο πλαίσιο της φήμης, έτσι, όταν δεν το έχει βγει. Εγώ να πω την αλήθεια για όλα αυτά, κρατάω μικρό καλάθι. Ναι, εννοείται, εννοείται, ναι. Εγώ καθαρά με το ρεπορτάζ και τη μαθηματική λογική σας μεταφέρω τι μου είπαν εκείνοι οι άνθρωποι, οι οποίοι έλεγαν την αλήθεια. Και δεν είναι οι μοναδικοί που έχουν μπει, ναι, στα τούνελ αυτά. Και άλλοι είχαν μπει στα τούνελ αυτά, υπήρχαν τα τούνελ αυτά, υπήρχαν τα λατομεία στη Γορίτσα που είχαν στοές. Ναι. Υπήρχαν οι στοές που δεν είχαν όμως άμεση σχέση και με τα λατομεία. Και αυτές τις στοές τις περπατούσαν άνθρωποι δεκαετίες πριν εδώ στη Γορίτσα, κάτω από το Ε, και βγαίναν σε παραθαλάσσια μέρη. Και αυτά μετά μπαζώθηκαν. Μπαζώθηκαν, αυτό θα έλεγα τώρα. Πότε μπαζώθηκαν περίπου? Ποια εποχή δηλαδή? Ποια... Αυτά λογικά πρέπει να μπαζώθηκαν πριν το 1985. Πριν το 1985. Ναι, ναι, σίγουρα. Μάλιστα. Τώρα, αυτό συμβαίνει όμως και σε άλλες περιοχές, επαναλαμβάνω, όπως μας έχουν μεταφέρει οι αξιόλογοι ερευνητές που τόσα χρόνια φιλοξενούμε, και σε άλλες περιοχές με κτίσματα που συνδέονται με την κληρονομιά, την αρχαία, που και εκεί τα διαπερνούν στο έστω, υπέδαφος και όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, είμαστε σε μια χώρα που γενικότερα δυστυχώς δεν αξιοποιεί αυτόν τον πλούτο, και θα σας πω τι εννοώ τώρα, με την έννοια ότι δεν είμαστε προγονόπληκτοι, αρχαιόπληκτοι. Αλλά αυτό που θα πω τώρα θα μπορούσε να έχει εφαρμογή και στο σήμερα, άσχετα αν ακούγεται ουτοπία, όραμα ενός ρομαντικού. Φανταστείτε αυτές τις στοές εδώ στη Γορίτσα και όλη αυτή την κληρονομιά, ή ακόμη και τις θεωρίες συνωμοσίας για το κτίσμα Ε, να τις κάναμε marketing ως χώρα. Δηλαδή να ερχόταν ξένοι εδώ, να υπήρχαν αξιοποιημένες αρχαίες στοές, με φώτα μέσα, με οδηγίες,
και να τους οδηγούσαμε μέσα από τις στοές στο ε και να τους μιλούσαμε ακόμα και για τα συνωμοσιολογικά για το ε, πέρα από τα πρακτικά και χειροπιαστά δεδομένα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Να τους λέγαμε ότι εδώ λένε κάποιοι ότι μπορεί αργό να κούμπονε, να αντλούσε ενέργεια, ότι το ε που έχει θεαθεί και εγώ δεν ξέρω πού στον κόσμο και ένα αντίστοιχο σύμβολο υπάρχει και στο Μεξικό και αλλού, στο Μινωικό θρόνο στην Κρήτη. Εδώ, Μπιλ, έχω ταξιδέψει σε πολύ μικρότερη χώρα. Ήταν η Disneyland, ναι. Η Disneyland της Ελλάδος. Έχω ταξιδέψει σε πολύ μικρότερη χώρα στη Μάλτα και είναι αξιοποιημένο στο έπακρο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο πράγμα που θα βρεις εκεί πέρα. Κάτι σπήλαια, κάτι παλάτια αεροεξεταστών. Στο απόλυτο όμως. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα. Κόβεις εισιτήριο. Χρόνια τώρα και αυτό είναι. Και βασίζεται στον τουρισμό. Φυσικά. Ανοίγει τη βεντάλια της θεματολογίας και του ενδιαφέροντος. Με ποια έννοια, ότι οποιοδήποτε με κριτικό πνεύμα, με ένα πιο οξύ πνεύμα, θέσει ερωτήματα, προβληματισμούς, αμφισβητήσει ρε παιδί μου μια κατεστημένη γνώση για οποιοδήποτε θέμα, άσχετα αν έχει δίκιο ή άδικο, μπορεί να έχει και άδικο. Αμέσως αυτή τη χώρα θα τον διαπομπεύσουν, θα τον χλεβάσουν. Μπορεί άραγε να προχωρήσει τίποτα έτσι. Μια ζωή τα ίδια. Πού, στην πολιτική, στην επιστήμη. Μια ζωή τα ίδια, Μπιλ. Πού, τίποτα δεν προχωρά. Γιατί ακριβώς μόλις. Πάρτε παράδειγμα τι ζούμε δύο χρόνια τώρα, έτσι. Γενικότερα. Επιστήμονες μόλις μεταναστεύουν. Θέσεις ένα προβληματισμό που αντίκειται στην κατεστημένη γνώση, πρέπει να σε πάρουν με τη σύβριση, το χλεβασμό, την κακή προαίρεση. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ σε αυτή τη χώρα. Καταδεικνύει λοιπόν ότι υπάρχει κακία, μιζέρια, έλλειψη κριτικής σκέψης. Λίγοι είναι αυτοί που έχουν οξύ πνεύμα. Δυστυχώς. Εδώ, Βασίλη, στη Γαλλία, ας πούμε, στη Γαλλία έβλεπα ντοκιμαντέρ ότι υπάρχει ολόκληρη μια εταιρεία ολόκληρη και μια περίοδο τουλάχιστον πρόεδρος Έλληνας μελέτης παραφυσικών φαινομένων. Ναι, δηλαδή, εδώ πέρα θα ήταν. Εδώ θα τους κορυδεύανε τους ανθρώπους. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ψάξει κατά καιρούς διάφορα τούνελ εδώ πέρα. Και να πω τελικά. Δηλαδή, τώρα τι γίνεται, έχουμε βρει και ένα τούνελ το οποίο δεν έχουμε δείξει ποτέ πριν σε όσα οδηγούσαμε στην Γόριτσα. Ακριβώς. Το οποίο είναι σε εντελώς διαφορετικό σημείο από ό,τι έχουμε δείξει. Δεν είμαστε στο ε αυτή τη φορά. Σας δείχνουμε ένα σημείο που δεν το έχετε δει ποτέ πριν, ειδικότερα όσοι δεν είστε από το Βόλο και από το Βόλο να είστε, περισσότεροι φαντάζομαι δεν το έχουν προσέξει ποτέ. Γι' αυτό και όπου είναι. Και εκεί φαίνεται να ξεκινά μια στοά, ε. Ναι. Θα δώσουμε πλάνα τώρα. Αυτής αμέσως θα προχωρήσουμε προς τα εκεί. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ούτε θεοί ούτε παντογνώστες είμαστε, εδώ ψάχνουμε, ερευνούμε, έχουμε βρει διάφορα σημεία στην περιοχή μας τουλάχιστον. Να που μερικές φορές όμως είναι καλό να μιλάμε και με άλλους ανθρώπους που επίσης ερευνούν, όπως έτυχε τώρα να με το φίλο και ανακαλύψαμε αυτό το τούνελ που ποιος ξέρει που οδηγεί, τουλάχιστον μέχρι Παναγία Γόριτσα, Βασίλη, ε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω, αλλά ναι. Φαντάζομαι αν δεν είναι μπαζωμένο γι' αυτό, που λογικά μπαζωμένο θα είναι. Πάμε να δείξουμε. Είναι ένας αρχαίος αεραγωγός. Προχωράμε τώρα, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, τόσα χρόνια εδώ πέρα και δεν το είχαμε ανακαλύψει. Λοιπόν, φτάνουμε. Λοιπόν, φτάσαμε, φίλες και φίλοι. Και δούμε τώρα την εικόνα. Κανονικά εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό λογικά πρέπει να είναι στοά, που φτάνει πολύ πιο πίσω. Είναι στοά, ναι. Αρκετών μέτρων. Τώρα πιθανότατα εδώ θα έχει φωλιά κάποιο ζώο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, κάνω ένα zoom. Βαθιά. Εδώ τελικά μέρα μεσημέρι και σκοτάδι βλέπω. Σκοτάδι υπάρχει μέσα.
Τελικά χρειάζεται και φακός. Λοιπόν, βλέπω ότι είναι εξής. Πέτρινο, χτιστό τώρα αυτό, έτσι, Βασίλη, γύρω-γύρω, το τυχάκι όλο. Να δείξω εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι είναι τοποθετημένα τα βραχάκια αυτά, τα κομμάτια βράχου, το ένα δίπλα στο άλλο. Μισό λίγο. Μέχρι πέρα, όσο δείχνω τώρα με την κάμερα και θα ζουμάρω, είναι τοποθετημένα βραχάκια. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα κενό, μια τρύπα. Φαίνεται λίγο μέσα. Άρα λοιπόν τώρα, ίσως Βασίλη είναι ένα από τα σημεία που τότε, μέσα στη δεκαετία 70, απαγορέψαν τους πεζοπόρους μια μέρα η αστυνομία να ανεβαίνουν γορίτσα και ήρθαν τα κοντέινερ από Γερμανία για να φορτώσουν πράγματα. Ίσως είναι και αυτό ένα από τα τούνελ που μπορεί να μπήκαν και να βρήκαν κάτι. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω αυτό, αλλά ίσως λέμε, αυτό, ναι. Πάντως εδώ το πράγμα που βλέπουμε, η είσοδος αυτή, σίγουρα συνδέεται με το αρχαίο παρελθόν της γορίτσας. Τώρα, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω κατά πόσο καθαρά μπορεί να διακρίνεται, αλλά είναι σαν να είναι μία σκάλα που κατεβαίνει σε υπόγειο, αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα. Σαν μια σκάλα που κατεβαίνει σε υπόγειο βαθιά. Και νομίζω, εδώ κανονικά, Βασίλη, φακό έπρεπε να φέρουμε. Ναι. Τι είναι αυτό εκεί το βάθος? Το πιθανότερο είναι παλιά κάποιο ζώο εδώ. Ένα πλαστικό είναι εκείνο. Σαν κουβάς, τι είναι εκείνο? Είμαι σίγουρος ότι το έχουν μπαζώσει και αυτό όμως. Δηλαδή, αν είχε ένα εύρος στο Α πάρα πολλών μέτρων ή και χιλιομέτρων ενδεχομένως, τώρα θα έχει μπαζωθεί σίγουρα με κάποιο τοίχο. Προσπαθώ να ζουμάρω. Θα το δείξω λίγο πιο μακριά. Λοιπόν, αυτό είναι το τουνελάκι που φαίνεται από εδώ και από εδώ, που το ανακαλύψαμε για πρώτη φορά μόλις πριν λίγες μέρες. Καθόλου απίθανο να υπάρχει και σε άλλα σημεία να υπάρχουν αντίστοιχα τέτοια τούνελ. Πρέπει να την οργώσουμε περισσότερο, τη γορίτσα και το πήλιο. Σας δίνουμε και ένα γενικότερο πλάνο, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, μεγάλο το δάσος της γορίτσας και πολλά τα σημεία. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάντως να μπορούσαμε, άμα ήταν μπαζωμένο, να μπαίναμε σε κάποια από αυτά, όπως... Εντάξει, χρειάζεται σε αυτό το σημείο να στείλουμε ένα μήνυμα, τα λέγαμε και παλιότερα, να μην επιχειρούν οι φίλοι, αν γενικότερα κάνουν τέτοιες αποστολές και έρευνες, όπως και για το ghost hunting, ναι, ναι. Και είναι και πιο νέοι και μας ακούν τώρα, να προσέχουν, να μην πατάνε οπουδήποτε, γιατί μπορεί να είναι σαθρά τα θεμέλια, να μην μπαίνουν οπουδήποτε γιατί χτύπα ξύλο, γίνεται ένας σεισμός και εγκλωβιστής ή γίνει κάποια κατολίσθηση ή μπορεί να υπάρχει κάποιο ζώο που μπορεί να εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά, φίδια, εννοείται, οτιδήποτε. Ναι. Καλύτερα να το αποφεύγετε, παρά μόνο αν είστε πολύ σίγουροι ότι εκεί που θα μπείτε δεν θα διατρέξετε κίνδυνο και να εγγυάται ο χώρος, θα το πω έτσι, για τη σωματική σας ακεραιότητα. Ιδάλλως πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτό πάντως, επαναλαμβάνω, σίγουρα έχει σχέση με το αρχαίο παρελθόν της γορίτσας, που όλη η γορίτσα έχει σχέση με τον αρχαίο πολιτισμό της Αργοναυτικής Εκστρατείας. Ήταν μια ακρόπολη, γεμάτη στοές, πώς τις κατασκεύασαν, πώς τις άνοιξαν, πώς έγιναν αυτές οι διανοίξεις, με ποια τεχνολογία, πράγματα που δεν μας τα μάθαν ποτέ στα σχολεία. Και όμως υπάρχουν. Και όμως υπάρχουν
τα ερωτήματα και δεν μπορεί να στα απαντήσει κανένας από όλους όσοι σήμερα στέκονται πάντοτε σε συστημική γνώση και αυτό αφορά όλα τα θέματα. Το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα είναι ότι όλοι το παίζουν, τα ξέρουν όλα, η ημιμάθεια και επίσης ότι δεν προχωρά τίποτα γιατί τα ελεύθερα πνεύματα φεύγουν έξω. Δεν μένουν εδώ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ευτυχώς υπάρχουν και οι τολμηροί που παίρνουν τα ρίσκα, όπως αυτοί οι ερευνητές που μπήκαν τότε μέσα πριν μπαζωθούνε και ερευνήσανε. Πραγματικά, Μπιλ, αν δεν ήταν μπαζωμένα, θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ με μια ομάδα, με ένα team να κάνουμε. Τα δώματα και τις στοές στο λόφο της Γορίτσας που μπαίνανε μας, όπως έλεγα πριν, άνθρωποι αυτοί που έχουν τα μαγαζιά στο Βόλιο και βρίσκαν τα δώματα. Τώρα, αν πας στο Έψινο Γορίτσας, που πόσες φορές σας το έχουμε δείξει, χρόνια τώρα, πόσα οδηπορικά έχουμε κάνει, ως κώδικας μυστηριών, ως εξώνιο. Τώρα. Ναι, έχει απίστευτο ενδιαφέρον. Δεν μπορείς να προχωρήσεις εκεί, είναι μπαζωμένα όλα. Λοιπόν, από μακριά είναι το σημείο εκεί πέρα που ξεκινάει το τούνελ. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Κλείνουμε με ένα γενικό πλάνο. Λοιπόν, αποχαιρετήσουμε τους φίλους μας, τις φίλες και τους φίλους. Ξαναβγήκαμε εδώ πέρα στο μονοπατάκι. Να πούμε ένα καλό απόγευμα. Θα ακολουθήσουν και άλλα οδηπορικά, έτσι, Βασίλη? Ναι. Έχουμε στα Σκαριά κάποια οδηπορικά μεγάλο ενδιαφέρον, εκτός Βόλου. Έτσι λοιπόν μείνετε συντονισμένοι. Τις ευχές μας και πάλι. Και τα ξαναλέμε. Καλή συνέχεια, φίλες και φίλοι.